Ωραία, λέει άλλο τώρα. Παλί. Και παλί, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν έρχομαι τώρα. Τόσο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν σπορέστε σε ξέματος οραϊζόμενος Κυρίω παρίστασε το βασιλείο ουρανών Χριστοφόρε αείδημε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ευσταθείου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν, ένα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε Λέησον υπέρ των λούρων του Θεού, των εργαζομένων, του Κέντρου Υγείας Νεαπόλεως, και της εν Θεώ βοηθείας αυτών, του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Ριστή νέοι μας, από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, όσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα των σφών δωρεών αξίωσον ημάς ίσον Θεότο και Παρθένε παρέχουσα η άματα της εμπίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άκραντε. Χαίρομαι τον κύριο Υπουργό και τον κύριο Αντωνάκο, τον Εμμανουήλ, αλλά και όσους άλλους εφρόντισαν για την απόκτηση του ασθενοφόρου. Προσευχόμεθα για όλους τους εργαζομένους του Κέντρου Υγείας της Νεαπόλεως και ευχόμεθα μέσα από την καρδιά μας να είναι καλορίζικο το ασθενοφόρο και ευχόμεθα επίσης να αντιμετωπίσει όσο το δυνατόν λιγότερα και ευκολότερα περιστατικά. Σας καλωσορίζω στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης, ένα από τα πιο απομακρυσμένα, αν όχι το πιο απομακρυσμένο από νομαρχιακό νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας της υγειονομικής μας περιφέρειας. Η σημερινή ημέρα έχει ένα σημαντικό συμβολισμό. Σηματοδοτεί τη θέληση του Υπουργείου που εκφράζεται στο ανώτερο δυνατό επίπεδο αυτό του Υπουργού να βοηθήσει μετά από πολλά χρόνια περιφερειακές μονάδες αντιδική μας. Κύριε Υπουργέ, χαιρετίζω με θέρμη αυτή τη σημαντική στροφή που οφείλεται αποκλειστικά στη δική σας πρωτοβουλία. Με τη βοήθεια του συμπατριώτη μας Αντιπροόδρου του ΕΚΑΠ. Και επειδή δεν πρέπει να ξεχνούμε, δράτω με της ευκαιρίας για να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μου στους ανώνυμους και επώνυμους ιδιώτες που μας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια των ισχυρών αγελάδων με τις ευεργεσίες τους και κυρίως να εξάρω την τεράστια προσπάθεια των συνεργατών μου που ξεπερνώντας τον εαυτό τους κατάφεραν κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες να συνεχίσουμε να λειτουργούμε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Εκ μέρους του Δήμου
Ειλικρινά ευχαριστούμε αυτή την προσπάθεια που έγινε το τελευταίο διάστημα με αυτό το αποτέλεσμα, τόσο από τον Υπουργό μας, όσο και από τον συμπατριώτη μας τον κύριο Αντωνάκο και όσους, όπως αναφέρθηκε και ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας, πολίτες, συνδημότες και φίλους του Κέντρου Υγείας στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Θεωρούμε ότι, όπως αναφέρθηκε από τον Διευθυντή, η ακριτική περιοχή δική μας, που έχει πολύ δύσκολη πρόσβαση με τα κέντρα του νομού μας και κυρίως των νοσοκομείων, έρχεται να έρθει αυτή η αδικία που υπήρχε τα τελευταία χρόνια και πιστεύω ότι είναι ένα ελάχιστο δείγμα από τον Υπουργό μας, ο οποίος θα συνεχίσει και στο μέλλον, από όποια πιστεύω θέση βρίσκεται, να στηρίζει τέτοιου είδους προσπάθειες, και πιστεύω ότι έχουν ιδιαίτερη αξία στην εποχή μας, όταν γίνεται σε μια δύσκολη εποχή που πολλά πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, κυρίως οικονομικά, να γίνονται αυτές οι προσπάθειες. Όπως ξέρετε, είμαι αναπληρωτής διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας και έχω τη τιμή να διοικώ το νοσοκομείο Μολάου. Είμαστε περίπου ένα χρόνο στη διοίκηση του νοσοκομείου, εγώ και η κυρία Παπαγεωργίου. Στο χρόνο αυτό που πέρασε, στην νοσηλευτική μονάδα Μολάου, για την οποία είμαι υπεύθυνος να μιλήσω, έγιναν τα κάτω. Όσο αφορά το ιατρικό προσωπικό, βρισκόμαστε σε κάλυψη περίπου 90%, δηλαδή σε σύνολο 29 θέσεων οργανικών που έχει το νοσοκομείο, έχουμε 25 γιατρούς. Φέραμε έναν ορθοπαιδικό, φέραμε ένα χειρούργο και προκηρύξαμε μια θέση άλλο ενός χειρούργου, η οποία όμως σταμάτησε λόγω των εκλογών. Έχουμε ενεργοποιήσει τη αναστολή που είχε κάνει ο κύριος Λοβέρδος το 2011 για προσλήψη γιατρών και έχουμε σε εξέλιξη ένα ορθοπαιδικό και ένα ουρολόγο, που και αυτά όμως τώρα σταματήσανε λόγω των εκλογών. Όσο αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, χάρη στις προσπάθειες του αναπληρωτή υπουργού μας, ήρθαν 4 νοσηλεύτριες, οι οποίες ήταν από τον νομό Λακωνίας, απλά υπηρετούσαν στην Αθήνα, και έφυγε μία από τους Μολάους, η οποία πήγε στη Σπάρτα. Όσο αφορά το διοικητικό προσωπικό, στο οποίο υπάρχει μεγάλη προστελέφωση, φανταστείτε ότι από 41 άτομα που έχει το νοσοκομείο σε οργανικές θέσεις υπηρετούν 9. Και δυστυχώς εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε προς το παρόν τίποτα. Αυτό όμως που προσπαθήσαμε και κάναμε και πετύχαμε με το Υπουργείο ήταν να μπορέσουμε να ενοποιήσουμε το πληροφοριακό, το τμήμα προμηθειών, το τεχνικό τμήμα και το τμήμα προσωπικού και μισθοδοσίας με αυτό της Σπάρτης, ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε και ανθρώπους και ανθρωποεργατόρες. Αυτή η λιτή εκδήλωση, η παρουσία του αναπληρωτή υπουργού συμπατριώτη μας Λάκωνα, έχει διπλή αξία. Στις μέρες που περνάνε οι πολίτες και η χώρα, αυτό που ζητούν και ζητάμε είναι ο σεβασμός και η αναγνώριση των δίκαιων αιτημάτων των πολιτών. Με αυτή την ενέργεια λοιπόν σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός δείχνει και την αγάπη στα βάτικα αλλά και το σεβασμό στους πολίτες και ειδικά στους βατικιώτες. Από την άλλη, η παράδοση του ασθενοφόρου σήμερα θα εξυπηρετήσει ανάγκες των κατοίκων ολόκληρης της Δημοτικής Ενότητας των Βατίκων. Το καλοκαίρι δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον αναπληρωτή υπουργό. Ήμουν εδώ για τις καλοκαιρινές διακοπές και μου είπε, γνωρίζοντας την αγάπη για τον τόπο, θέλω να αναλάβεις ένα καθήκον τιμητικό και άμυστο, αυτό του αντιπροέδρου του ΕΚΑΒ, γιατί πρέπει να στήσουμε ΕΚΑΒ στους Μολάους για όλη την νοτιοανατολική Λακωνία, γιατί πρέπει να φέρουμε ασθενοφόρα στη Λακωνία, γιατί δεν μπορεί η Λακωνία και οι πολίτες να αντιμετωπίζονται ως πολίτες β' κατηγορίας, ειδικά η νοτιοανατολική Λακωνία. Αυτή η πρόκληση, όθηση και όραμα του Λεωνίδα με έκανε αμέσως να πω ναι για να βοηθήσουμε τον τόπο. Και πήγα τον Οκτώβριο στο ΕΚΑΒ και είπε, πρώτο στόχο που θα βάλεις θα είναι να φτιάξουμε το σταθμό του ΕΚΑΒ στους Μολάους. Ταυτόχρονα είχε υπογράψει τις αποφάσεις να έρθουν ασθενοφόρα στη νοτιοανατολική Λακωνία. Και το λέω εδώ με κάθε επισημότητα. Αυτές οι αποφάσεις
ήταν προηλυμένες και δεν είναι προεκλογικές. Γιατί μεταξύ μας γνωριζόμαστε όλοι και πρέπει να λέμε αλήθειες. Και πρέπει να πούμε ότι τα δύο ασθενοφόρα ήταν αποφασισμένα ήδη από το τέλος του Αυγούστου και όταν κατά την πρώτη επίσκεψή μου στο Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως, συζητώντας με τους εργαζόμενους, τον διευθυντή και τους γιατρούς, τους οδηγούς κυρίως, οι οποίοι τραβάνε το κουπί των διακομιδών από εδώ στους Βολάους και μέχρι τη Σπάρτη και μέχρι την Αθήνα, τέθηκε το αίτημα. Πάμε τώρα. Να φύγει, λέει.